Τα νέα δεδομένα με αυτές τις καιρικές συνθήκες, περιοχές που είχαν να δουν χιόνι εδώ και δεκαετίες είδαν φέτος και δημιούργησαν και πολλά προβλήματα. Αυτά τα νέα δεδομένα λοιπόν στο μέτωπο των καιρικών συνθήκων δημιουργούν προβλήματα και την ίδια ώρα αλλάζουν και τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Υποχρεωτικές ή αντιολισθητικές αλυσίδες για γιοταχή από τον Οκτώβρη του 2022, σύμφωνα με υπουργική απόφαση η οποία εκδόθηκε την Παρασκευή που μας πέρασε. Πάμε στα Χανιά και στον κύριο Ευτύχη Καραγιαννάκη. Είναι πρόεδρος εκπαιδευτών οδήγησης Χανίων, ο συνοδηγός. Θέλουμε την άποψή του. Την καλησπέρα μας, κύριε Καραγιαννάκη. Καλησπέρα τα Χανιά. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καιρικές συνθήκες στα Χανιά σήμερα πώς είναι? Βρέχει, σταματάει κάθε μια ώρα και ναι. Πολύ έντονο το κρύο. Και δηλαδή, έντονο το κρύο, βέβαια. Χανιά και για... Βέβαια. Και για μια πόλη που και, μια, και όλο το νησί που βρίσκεται τόσο κοντά στην Αφρική, Μάρτι μήνα τώρα, 15 Μάρτι αύριο, δεν το έχουμε νιώσει τόσο πολύ και δεν έχουμε μάθει φυσικά να οδηγούμε κιόλας με τέτοιες κακές καιρικές συνθήκες. Αυτό που είπατε για τις αλυσίδες είναι κάτι νέο. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω. Πόσο αναγκαίο είναι αυτό το μέτρο και η υιοθέτησή του από τους οδηγούς βέβαια. Εννοείται. Εμείς, όλη η χώρα και κυρίως βέβαια η νησιωτική Ελλάδα δεν έχει μάθει σε χιόνι, ούτε να περπατάμε, αυτό που είπε και ο προηγούμενος καλεσμένος σας. Μόλις χιονίσει βλέπουμε ατυχήματα είτε με μηχανάκια, είτε με τα αυτοκίνητα, είτε με τα ποδήλατα. Οπότε τώρα θα είναι υποχρεωτικό στο όχημά μας από τον Οκτώβρη μέχρι και τον Απρίλη να υπάρχουν εκτός από τα υπόλοιπα υποχρεωτικά από τον υποχρεωτικό εξοπλισμό να έχουμε και αντιολισθητικές αλυσίδες για περίπτωση όπως αυτό που έγινε πριν 20 μέρες στην Αθήνα που όσοι είχαν, μάλλον κάποιοι δεν είχαν αλλά και αυτοί που είχαν δεν ξέραν να τις τοποθετήσουν. Άλλο ένα πρόβλημα. Σωστό. Και ποιος θα τους μάθει τώρα βέβαια. Ξέρετε, θα έχει ένα αυτοκίνητο αντιολισθητικές αλυσίδες. Το θέμα είναι στη δύσκολη στιγμή αν ξέρουμε να τις χρησιμοποιούμε. Μας ήρθε μια οδηγία από το Υπουργείο Μεταφορών ότι θα πρέπει στο μάθημα που κάνουμε τώρα πλέον στους μαθητές να τους δείχνουμε και την τοποθέτηση αλλά και την αφαίρεση των αλυσίδων. Με ποιο τρόπο λέει γίνεται. Εντάξει, καλό είναι, δείχνουμε όσο μπορούμε. Το θέμα είναι κατά πόσο τα ενστερνίζονται οι μαθητές και κατά πόσο έρχονται στο δάσκαλο. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε και τα προβλήματα ότι έρχεται και λέει: αλλά εγώ ξέρω τώρα τι μου λες. Εντάξει, δείξε μου εκεί πώς είναι να πάρω το δίπλωμα, να τελειώνω. Σωστά. Και καθόμαστε λίγο και τους κυνηγάμε και τους δείχνουμε. Το θέμα ίσως είναι γιατί να οι περισσότεροι βέβαια πιάνουν τη μόνη στα χέρια τους από ποια ηλικία, κύριε Καραγιαννάκη, και νομίζουν ότι γνωρίζουν. Ειδικά εδώ στην Κρήτη βλέπουμε και 12 και 13 και 14 χρονών παιδιά να οδηγούν. Και μετά μιλάμε για νοοτροπία και για τους λόγους των τροχαίων συμβάντων στους δρόμους της Κρήτης. Ψάχνουμε να βρούμε τις αιτίες. Τουλάχιστον αυτό που είχα πει και στην προηγούμενη φορά που με είχατε καλέσει, τουλάχιστον αφού μπαίνουμε από τόσο μικρή στο τιμόνι παράνομα, να το δούμε λίγο μέσα από τα σχολεία, μήπως να το κάνουμε νόμιμο κάποια στιγμή. Να γίνει μάθημα στα σχολεία από το δημοτικό και από το γυμνάσιο, οι μαθητές μας να μαθαίνουν τουλάχιστον με το σωστό τρόπο και όχι παίρνοντας τα μάξι του μπαμπά παράνομα στον δρόμο. Μιλάμε τώρα για όλα όσα πρέπει να έχει ένα αυτοκίνητο, μεταξύ αυτών αντιολισθητικές αλυσίδες. Εγώ θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, πυροσβεστήρα. Πόσα αυτοκίνητα έχουν μέσα? Ναι. Και πόσα έχουν και πόσα από αυτά που έχουν δεν είναι λυγμένοι, έτσι. Γιατί σωστό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο να τον έχουμε πεταμένο μέσα στο προπαγκάζ, πρέπει να ξέρουμε και πότε λύγει, να τον ανανεώνουμε, να τον αναγωμώνουμε και να κοιτάμε και το τρίγωνό μας, το προειδοποιητικό, αλλά και το φαρμακείο να έχει τα απαραίτητα μέσα. Μήπως για άλλη μία φορά δεν εστιάζουμε στο πραγματικό πρόβλημα, αλλά πάμε λίγο να δημιουργήσουμε εντυπώσεις μέσα από ένα μέτρο που ναι, πρέπει να ισχύσει, αλλά μήπως θα πρέπει να το ανοίξουμε ακόμα περισσότερο? Βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η χώρα της παράτασης και η Σωστά. χώρα του αν γίνει έλεγχος. Οπότε Σωστά. τι κάνουμε εδώ πέρα, αφού γίνει το ατύχημα και αφού γίνει το πρόβλημα, τότε εντοπίζουμε ότι πρέπει να έχουμε αλυσίδες. Μάλιστα. Αν ζούσαμε δηλαδή στη Γερμανία ή στη Ρωσία ή σε άλλες χώρες που έχουν 8 λάστιχα, δηλαδή πρέπει να πούμε εδώ του Έλληνα, φανταστείτε, να πούμε του Έλληνα ότι πρέπει να έχει 4 ελαστικά για το καλοκαίρι και 4 ελαστικά για το χειμώνα.
Πόσοι θα το τηρήσουν όλο αυτό? Μάλιστα. Την απάντηση την ξέρετε. Κύριε Καραγιαννάκη. Πρέπει λοιπόν. Ακριβώς. Να το δούμε λίγο διαφορετικά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ θερμά.